το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση και από τα μέχρι τώρα συμπεράσματα από τη συζήτηση που έγινε, καταλήγουμε στην άποψη ότι δυστυχώς αυτό το νομοσχέδιο δεν έρχεται να επιλύσει υπάρχοντα προβλήματα για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και την πρόληψη σχετικών κινδύνων. Αντιθέτως, αποτελεί κατά την άποψή μας μια νέα, αντιδραστική, αντεργατική και απαράδεκτη δομή. Μια δομή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επιτελικού κράτους, που έχει σαν αποστολή την εξασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου μέσα από νέες business και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η αναγκαστική υπόκληση στο κέρδος ως μοναδικού κριτηρίου είναι η βαθύτερη αιτία για τη συστηματική υπονόμευση της πολιτικής προστασίας σε συνθήκες καπιταλισμού. Αυτό το κριτήριο βρίσκει σύμφωνα και τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Οι όποιες επιμέρους διαφωνίες, ενστάσεις και κριτικές προς την κυβέρνηση δεν αναιρούν τη συμφωνία τους στη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου. Άλλωστε, η προεργασία αυτού του σχεδίου ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας, το σχέδιο νόμου και όλες αυτές οι προτάσεις κινούνται στο προϋπάρχον αναποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας μέσα από μια σειρά νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών αναφέρονται μια σειρά από αδυναμίες που τάχα επιλύει, κάτι που ωστόσο δεν γίνεται. Σε πολλά ζητήματα η ουσία του νομοθετικού πλαισίου παραμένει η ίδια ή επιδεινώνεται. Απλά αλλάζουν κάποιες ονομασίες και δημιουργούνται κάποιοι νέοι οργανισμοί και θεσμοί. Παραμένει ωστόσο η ουσία της πολυδιάσπασης και μετάθεσης ευθυνών, ενός πλαισίου που δεν επιτρέπει τον ουσιαστικό συντονισμό των διαφορετικών φορέων, ενός πλαισίου που δεν εστιάζει στην πρόληψη. Αναφέρεται ως κεντρικό ζήτημα η διαχείριση κρίσεων, χωρίς ωστόσο να περιγράφεται τι εννοείται με το συγκεκριμένο όρο. Η ασάφεια που υπάρχει από την απουσία περιγραφής των ειδών των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από πλήθος όρων που χρησιμοποιούνται, σημειωτέων σε άλλα σημεία αναφέρονται φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και σε άλλα σημεία ανθρωπογενείς καταστροφές, χωρίς ωστόσο να περιγράφονται, φαίνεται λοιπόν η δυνατότητα που δίνεται και μέσα από αυτό το νόμο ότι μπορεί να θεωρείται κρίση ακόμα και η πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Αυτό σε συνδυασμό με τη στρατιωτικοποίηση που διέπει όλο το σχέδιο νόμου, τις απόρριτες δαπάνες που προβλέπονται, αναδεικνύει και τις στοχεύσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το νομοσχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική προστασία στο άρθρο 2, παράγραφο 2. Εξασφαλίζεται η συνεργασία του μηχανισμού αυτού με τη Europol, η διασύνδεσή της με το ΝΑΤΟ και άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφο 4. Το νομοσχέδιο παραπέμπει σε πλήθος πάνω από 120 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κοινές υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά διατάγματα που βγάζουν τάχα αργότερα και στην πράξη. Αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει κριτήρια, αρχές, διαδικασίες για μια σειρά θέματα κρίσιμα για το ζήτημα. Κάνοντας μια συνόψη εντελώς ενδεικτική, δεν υπάρχουν κατευθύνσεις και κριτήρια για την ουσιαστική πρόληψη των κινδύνων. Για παράδειγμα, κριτήρια χρήσεων γης, αποστάσεων ασφάλειας μεταξύ δραστηριοτήτων, οδοί μαζικής διαφυγής, ελεύθεροι χώροι καταφυγής και άλλα. Το πλαίσιο δυστυχώς εξακολουθεί να προσανατολίζεται στην καταστολή και στη διαχείριση της καταστροφής και όχι στην πρόληψη. Είναι χαρακτηριστικό πως ελάχιστα άρθρα του σχεδίου νόμου αναφέρονται στην πρόληψη και μάλιστα χωρίς να συνοδεύεται με τους απαραίτητους πόρους. Το άρθρο 9 για την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνων Καταστροφών αναφέρει: για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Δηλαδή το σχέδιο πρόληψης λαμβάνει υπόψη τους πόρους. Γίνεται με ανάλυση κόστους και επιπλέον συναρτάται με τις υπόλοιπες πολιτικές, δηλαδή τη συνολική πολιτική του κράτους για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Παραπέρα προβλέπεται και αναφέρει
μετέχουν κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας οι δημόσιοι φορείς κατά λόγο αρμοδιότητας, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τομέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Δηλαδή, προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης με άμεση σύνδεση της επίσημης κρατικής δομής με ιδιωτικούς φορείς. 2. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, μεθοδολογία και κριτήρια για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της διακινδύνευσης, λαμβάνοντας υπόψη και την αλληλεπίδραση παραγόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες και πληθυσμό. Υπάρχει σύγχυση ακόμα και για τους ορισμούς. Π.χ. τον όρο επικινδυνότητα δεν τον ορίζει, ενώ τον χρησιμοποιεί πιο κάτω. 3. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, μεθοδολογία και κριτήρια για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ανά είδος κινδύνου. 4. Δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόβλεψη για την ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας με τη συμμετοχή και του πληθυσμού. Οι όποιες αναφορές περιορίζονται στη γενική ενημέρωση και ειδοποίηση του κοινού στη φάση που θα εξελίσσεται ένα συμβάν. 6. Η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό παραμένει στα σημερινά επίπεδα που έχουν οδηγήσει στις τεράστιες και τραγικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς της πολιτικής προστασίας. Η επίκληση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ είναι επισφαλής, μη επαρκής και προσανατολισμένη σε έργα που αποδίδουν οικονομικό όφελος, δηλαδή κέρδος για αυτόν που επενδύει. Η μετάθεση ευθυνών στις περιφέρειες και στους Δήμους χωρίς να προβλέπεται ριζική αύξηση του αναγκαίου και εξειδικευμένου προσωπικού, των μέσων, των υποδομών και κρατική χρηματοδότηση απλά θα διαιωνίσει και θα επιδεινώσει τη σημερινή κατάσταση. 7. Δίνεται η δυνατότητα να γίνονται έργα fast track κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 45. 8. Επιδιώκεται μεγαλύτερη εμπλοκή εθελοντικών οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και με χρηματοδότηση, υποκαθιστώντας κρατικές δομές πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών και υπηρεσίες που έχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Όλες αυτές τις μέρες, εδώ στη Βουλή, αλλά όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το έγκλημα στο Μάτι και στη Μάντρα της Αττικής, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακούμε το επιχείρημα της απόδοσης της μιας ή της άλλης φυσικής καταστροφής στον ακραίο καιρό. Για τις διαχρονικές ευθύνες όμως όλων των κυβερνήσεων ούτε λέξη. Στην πραγματικότητα ο ακραίος καιρός είναι ένα βολικότατο ιδεολόγημα για να συγκαλυφθεί πως η όποια ανάπτυξη και το κράτος δεν έχουν ως στόχο την προστασία του λαού από τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων, αλλά έχουν ως στόχο την ικανοποίηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και τα κέρδη τους. Η μετατροπή από κοινωνική σε ατομική ευθύνη για κάθε εργαζόμενο της διασφάλισης, ακόμα και της στοιχειώδους κάλυψης της ανάγκης του σε κατοικία, είναι κατά τη γνώμη μας η αιτία για τα σπίτια που πέφτουν μετά το σεισμό, για τις απαράδεκτες συνθήκες κατοικίας εκατομμυρίων εργαζομένων, για τα διαχρονικά θύματα από τις πλημμύρες. Η καπιταλιστική διοκτησία στη γη και η δομικά ακόρεστη ανάγκη για να εκμεταλλευτεί τη γη, τα δάση, τις παραλίες, άλλοτε με τουριστικά καταλήματα, άλλοτε με ανεμογεννήτριες και πράσινες επενδύσεις, είναι η πραγματική αιτία για τις τεράστιες συνέπειες των ανεξέλεκτων δασικών πυρκαγιών. Και σήμερα παίζεται το ίδιο παιχνίδι. Οι καταστροφές αξιοποιούνται από τη μία για να προωθηθούν πανάκριβα έργα διαχείρισης των φυσικών φαινομένων, που όμως σχεδιάζονται με κριτήριο το κέρδος και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και γι' αυτό άλλωστε δεν πρόκειται να λύσουν κανένα λαϊκό πρόβλημα, και απ' την άλλη για να πείσουν τους εργαζόμενους πως πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και να πληρώσουν το πανάκριβο πράσινο ρεύμα και γενικότερα τη νέα πράσινη ανάπτυξη τάχα για να σωθεί ο πλανήτης, κρύβοντας πως πραγματικός στόχος τους είναι οι τεράστιες πράσινες business, κυριολεκτικά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι υπό αυτές τις συνθήκες, με τέτοιο πλαίσιο και πολυδαίδαλο κρατικό μηχανισμό και υποχρηματοδοτούμενη την πολιτική προστασία και του πυροσβεστικού σώματος, θα θρηνήσουμε και άλλες πολύ περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Σε σχέση με το άρθρο 189, για το οποίο έγινε κάποια κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημιουργία των χώρων εποπτευόμενης χρήσης
ή αλλιώς shooting rooms, χώροι τρυπήματος, είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν την εφεύρε γενικά κάποιος, ούτε είναι μια επιλογή μιας ελληνικής κυβέρνησης. Την απάνθρωπη και εγκληματική αυτή πολιτική την έχουν στηρίξει εδώ μέσα στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ το εισήγαγε, το στήριξε και η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και η Ναζιστική Χρυσή Αυγή. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στέκεται απέναντι στην εγκληματική πολιτική μείωση της βλάβης. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα σε σχέση με το τι γίνεται στις άλλες χώρες, να πω ότι ήδη από τη δεκαετία του 90 έχουν λειτουργήσει τέτοιοι χώροι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, στην Αυστραλία. Είναι συχνές οι παρεμβάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών που επισημαίνουν ότι η λειτουργία τους δεν συνάδει ούτε με τις διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Από τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν η κυβέρνηση της Ολλανδίας και το Υπουργείο Υγείας προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών, δεν προκύπτει από πουθενά η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου ως προς τη μείωση της χρήσης ή ως προς τη μείωση των θανάτων από ηρωίνη. Στην Ολλανδία σήμερα διαγράφεται σταθερά αύξηση της χρήσης ηρωίνης, μια τάση που είναι ανωδική εδώ και δεκαετίες και συμβαδίζει με την αντιαπαγορευτική πολιτική στην κάναβη. Τα shooting rooms λειτουργούν παράλληλα με προγράμματα χορήγησης ηρωίνης σε χρήστες, με την ευθύνη του κράτους και με την εμπλοκή 180 διαφορετικών φορέων, υπουργείων, εκκλησίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων. Όσοι συμμετέχουν σε αυτά δεν έχουν την τάση να ενταχθούν σε προγράμματα θεραπείας, ενώ αυξάνεται σταθερά η χρήση της ηρωίνης. Είναι δε τέτοια η επιστημονική αναξιοπιστία αυτού του εγχειρήματος, ώστε μόλις σε 7 από τις 29 χώρες της Ευρώπης λειτουργούν τέτοιοι χώροι, παρά την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτησή τους από τις κυβερνήσεις. Ενώ και παγκόσμια, μόλις σε 9 χώρες από το σύνολο των κρατών μελών του ΟΗΕ λειτουργούν χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία ή στην Ισπανία, όπου λειτουργούσαν τέτοιοι χώροι, σιγά σιγά κλείνουν, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε κόλαση ζωντανών νεκρών, επειδή δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να τους χρησιμοποιήσουν. Καθώς οι συνδυασμοί ουσιών που χρησιμοποιούν, πλέον αυτοί οι τοξικοεξαρτημένοι, δεν απαιτούν τη χρήση σύριγγας. Οι χώροι λοιπόν εποπτευόμενης χρήσης και συνολικά τα προγράμματα μείωσης της βλάβης όχι μόνο δεν αποτελούν απάντηση στο πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, αλλά δημιουργούν προϋποθέσεις για επιδείνωση, αφού κάνουν αποδεκτή τη χρήση ναρκωτικών. Περνούν δηλαδή το μήνυμα ότι η τοξικοεξάρτηση είναι μια επιλογή ζωής που μπορεί μάλιστα να είναι ακίνδυνη εάν γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι χώροι θα φιλοξενούν τους τοξικοεξαρτημένους μόνο για μισή ώρα, 45 λεπτά, μία ώρα, όσο δηλαδή χρειάζεται για να κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών και να διαπιστωθεί ότι δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν από υπερδοσολογία. Στη συνέχεια, αυτοί οι χρήστες θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών ή οπουδήποτε αλλού. Εννοείται πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για στέγαση των εξαρτημένων, για την παροχή δυνατότητας ύπνου ή καθαριότητας. Η πολιτική αυτή, όπως και η γενικότερη ανοχή στις ουσίες, με πρώτη την κάναβη που καλλιεργείται έντονα στη χώρα μας και ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται στην ουσία να συμφιλιώσει τους χρήστες με την εξάρτησή τους. Πίσω λοιπόν από την προσχηματική ευαισθησία για τους χρήστες που πεθαίνουν στο πεζοδρόμιο, επιχειρείται ο εγκλωβισμός των χρηστών σε ένα νομιμοποιημένο περιθώριο, προκειμένου το πρόβλημα και η χρήση ναρκωτικών να γίνουν κοινωνικά αποδεκτά, αρκεί να μην προκαλούν όχληση. Καθόλου τυχαία, η εφαρμογή των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, που έρχεται σε μια περίοδο που επενδύονται τεράστια κεφάλαια στο κέντρο της Αθήνας για την ανάπτυξη του τουρισμού και οι χρήστες ναρκωτικών όχι απλά δεν οδηγούνται σε θεραπεία, αλλά κρύβονται κάτω από το χαλί. Προβάλλεται από πολλές πλευρές ως καινοτόμος και σωτηρία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα που ενισχύουν την αντίθετη άποψη. Η Αθήνα και όχι μόνο δεν χρειάζεται αποσπασματικά και αμφιλεγόμενα μέτρα.
Χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αξιολογεί τις ανάγκες και θα προσφέρει όλο το εύρος των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνεται στους διαφορετικούς βαθμούς εξάρτησης και κοινωνικού αποκλεισμού του πληθυσμού των χρηστών, αλλά και στις πολλαπλές ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά. Διαφορετικά, το πρόβλημα θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ορισμένοι εμφανίζονται πρόθυμοι προς αυτή την κατεύθυνση, υπερθεματίζουν αυτής της επιλογής και προσπαθούν με επιστημονικοφανή προσχήματα όπως της προστασίας της δημόσιας υγείας ή ότι τάχατες οι χώροι υποπτευόμενες χρήσης θα μειώσουν τους θανάτους τοξικοεξαρτημένων από υπερβολική δόση και άλλα και προσπαθούν να πείσουν για την αναγκαιότητά τους. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα αξιοποιούν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές εταιρείες με πολυσύνθετα συμφέροντα από την τοξικοεξάρτηση. Τελικά υπάρχει διέξοδος από την εξάρτηση? Εμείς λέμε ναι, υπάρχει διέξοδος. Αδιάψευτος μάρτυρας αυτής της αλήθειας είναι οι χιλιάδες άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τα στεγνά προγράμματα και σήμερα αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Δυστυχώς όμως και αυτά τα στεγνά προγράμματα βάλλονται σήμερα στην κυριολεξία με την πολιτική την οποία ασκείται και από την σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη και γνωρίζουμε πολύ καλά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορούσε τους φορείς αυτών των στεγνών προγραμμάτων. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να μάχεται για το δικαίωμα όλων των ανθρώπων που κάνουν, που κάποια στιγμή στραβοπάτησαν στη ζωή τους, τελικά να μπορέσουν να την επανακτήσουν, να την κατακτήσουν δηλαδή τη ζωή σε μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.